Στα σχολικά βιβλία, η Ευρωπαϊκή Ένωση παρουσιάζεται ως ο οργανισμός που προάγει την ειρήνη, την ενότητα, την ισότητα, την αλληλεγγύη, την ελευθερία. Στα μαθήματα της κοινωνικής και πολιτικής αγωγής στην τρίτη γυμνασίου και της πολιτικής παιδείας στην πρώτη ηλικίου, δαπανούνται δεκάδες ώρες για τη διδασκαλία της ίδρυσης και λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των βασικών της θεσμών, αλλά και επιπλέον ώρες, όπως πριν λίγους μήνες, με οδηγία του Υπουργείου Παιδείας, με αφορμή τα 40 χρόνια από την προσχώρηση της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε ΕΟΚ. Την ίδια στιγμή, οι συνελεύσεις των μαθητικών συμβουλίων και η συλλογική συζήτηση των μαθητών θεωρούνταν χαμένες διδακτικές ώρες. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, συνεχίζοντας το δρόμο που έστρωσαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις και ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έφερε μόνο τα τελευταία χρόνια 4 αντιεκπαιδευτικά νομοσχέδια που μετατρέπουν το σχολείο ακόμα περισσότερο σε μια εξεταστική αρένα, όπου η πρόσβαση στο πανεπιστήμιο γίνεται ένας πραγματικός δρόμος με τεμποδία. Αυτό άλλωστε βίωσαν οι περσινοί 40.000 που έμειναν εκτός πανεπιστημιακών σχολών εξαιτίας ελάχιστης βάσης αγωγής, οι 9.000 φετινοί υποψήφοι που θα στερηθούν την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αντικαθιστούν τη γνώση με τις δεξιότητες, καταργώντας τη γενική παιδεία, την ολόπλευρη μόρφωση που χρειάζεται ένας άνθρωπος για να εξελιχθεί, προσφέροντάς μας κόρπιες γνώσεις με το σταγονόμετρο, ενισχύοντας την παπαγαλία και την αποστροφή των μαθητών και το σχολείο. Θεωρούν κόστος την παιδεία, μετράνε τις ανάγκες και τα δικαιώματά μας σε ευρώ. Τα λεφτά που δεν μπορούν να βρουν για καθηγητές και υποδομές πάνε σε μεγαλοεπιχειρηματίες, πανεπιστημιακή αστυνομία και πολεμικούς εξοπλισμούς. Γι' αυτό και τα ταβάνια πέφτουν κυριολεκτικά στα κεφάλια των μαθητών, τα προάβλα μετατρέπονται σε πισίνες με μία βροχή. Το σχολείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι το σχολείο που μορφώνει, αλλά το σχολείο που εξοντώνει. Το συνεχές τρεχαλιτό των μαθητών, το άγχος για το μέλλον τους, ο ανύπαρκτος ελεύθερος χρόνος, η μετατροπή του αθλητισμού και του πολιτισμού σε ακριβό εμπόρευμα είναι ο κανόνας. Αυτό αποδεικνύει και το 15% των παιδιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο. Άλλωστε, η Ευρωπαϊκή Ένωση υπερασπίζεται και θεσμοθετεί την αυτονομία των σχολείων που οδηγεί σε σχολεία πολλών ταχυτήτων, που αντί να αμβλύνει τις διαφορές ανάμεσα στους μαθητές, εντείνει τους ταξικούς φραγμούς σε βάρος των παιδιών των εργατικών λαϊκών οικογενειών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δηλώνει ξεκάθαρα ότι παραπέμπει τη λειτουργία των σχολείων μας στη λεγόμενη διαχειριστική τους ικανότητα, που στην πράξη σημαίνει τα σχολεία να κυνηγάνε χορηγούς και διαφημιστές για να λειτουργήσουν στοιχειοδός. Για κακή τύχη της κυβέρνησης και όσων τρέχουν να υλοποιήσουν τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι μαθητές έχουν αποφασίσει να μην κάσουν με σταυρωμένα χέρια. Αλλά με όπλο τους τη συλλογικότητα, τα μαθητικά συμβούλια και τις συντονιστικές επιτροπές, στο πλευρό των γονιών και των καθηγητών τους, να παλέψουν για να αλλάξουν την καθημερινότητα αυτή. Αυτό αποδεικνύουν οι μεγάλοι μαθητικοί αγώνες των τελευταίων χρόνων, με τις εκατοντάδες καταλήψεις και τις μαζικές κινητοποίησεις σε όλη την Ελλάδα. Στους αγώνες αυτούς πρωτοστατούν τα μέλη και οι φίλοι της ΚΝΕ, που μάχονται για ένα ριζικά διαφορετικό σχολείο, συνδεδεμένο με τις ανάγκες της κοινωνίας και όχι με τα συμφέροντα των επιχειρήσεων, που στο επίκεντρό του θα έχει την ολόκληρη μόρφωση των μαθητών, την ανάπτυξη της προσωπικότητας και της κριτικής σκέψης. Το σχολείο αυτό μπορεί να υπάρξει στην κοινωνία της πραγματικής ελευθερίας, στο σοσιαλισμό-κομμουνισμό.